Λοιπόν, λέω στον ελληνικό λαό και μόνο εκεί να μην τσιμπάει στην πιο αρρωστημένη προπαγάνδα που γνώρισε αυτός ο τόπος μετά τη μεταπολίτευση. Υπάρχει ένας βρώμικος μηχανισμός, ένας μηχανισμός του ψεύδους. Είχαμε συνεργούς δίκτυα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έδωσαν διεθνείς διαστάσεις. Επιδημία χολέρα στη χώρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μαζί μέσα ενημέρωσης, φαρμακοβιομηχανίες, έπαιζαν ένα θέμα. Αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι αρνείται να εμβολιαστεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διωχθεί ποινικά. Δημιουργώντας μέσω του φόβου. Του τι τελικώς ακριβώς συνέβη με αυτό τον φοβερό πανικό ο οποίος πέρασε στον κόσμο. Ήταν η δραματική εικόνα που διόταν τότε και δεν υπήρχε. Ακριβώς το. Από τις 6 σήμερα το απόγευμα κανένα εισιτήριο δεν θα εκδίδεται, κανείς επιβάτης δεν θα επιβιβάζεται. Όσοι φαντάζονται ότι θα φορτώσουν τα αυτοκίνητά τους για να μετακινηθούν εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας προς τα εξοχικά τους, καλό είναι να το ξανασκεφτούν. 300 ευρώ θα είναι το πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων και το βασικότερο επιστροφή στη βάση. Αναστέλλεται η προς και μεταξύ των νησιών συγκοινωνία, τόσο αεροπορικός όσο και ακτεοπλοϊκός, το Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού και σε άλλους δήμους και τον φύλτατο Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο και πιο συγκεκριμένα την πρόθεσή του να παραδώσει κατοίκον το Αγίο Φως στους κατοίκους του Δήμου το βράδυ της Ανάστασης. Δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε. Ότι όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να απέχουν από ανάλογες δράσεις, τις οποίες δεν θα επιτρέψουμε. Να έχει πέσει ένα μεγάλο παγκόσμιο παραμύθι για να βγάλουν κάποια λεφτά. Και όπου υπάρχει διαφθορά, έχετε περάσει, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και τελικά καμία γρήπη δεν υπήρξε. Υπήρξε κάποια γρήπη, αλλά όχι τίποτα τρομερό. Σχεδόν υπήρχε καμία επιδημία χολέρας. Δηλαδή. Μιλάτε για το τότε. Γιατί επαναλαμβάνω, τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Αλλά εδώ παίχτηκαν προφανώς δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό το παιχνίδι. Και όπου υπάρχει διαφθορά, έχετε περάσει, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Να καταλάβω. Τι έγινε. Αλλά έσκασε ένα μεγάλο θέμα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο είχε να κάνει, το βάζω σε εισαγωγικά, με την χολέρα. Μιλάμε για το βακτήριο της χολέρας. Αντιμετώπισα και εγώ, όπως είπα και στη Βουλή, μια επιδημία χολέρας στη χώρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Ήταν η δραματική εικόνα που δινόταν τότε. Και δεν υπήρχε. Ακριβώς το. Σχεδόν υπήρχε καμία επιδημία χολέρας. Δηλαδή. Μιλάτε για το τότε. Είναι περίεργη η στάση και η συμπεριφορά όλων των κομματικών σχηματισμών αυτά και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε πέρα από κομματικές παροπίδες. Εδώ έχουμε πρόβλημα, έχουμε χρεοκοπία, έχουμε κόσμο που πεινάει και υποφέρει. Δεν μπορεί κάποιοι να πλουτίζουν και πολλές φορές όχι να πλουτίζουν, αλλά να ανακηρύσσονται και ευεργέτες. Έχεις και άλλους τρόπους να μπορέσεις να λαδοθείς. Ναι, εγώ έτυχε μια φορά να μου προτείνουν να εντάξω στο πρόγραμμά μου για υπατήτητα β' εμβόλια, ναι, προηγμένης γενιάς, ναι, με μία έμεση έτσι, παρότρες να πάρω 500 εκατομμύρια. Σας είπαν, σας δώσω 500 εκατομμύρια δραχμές, ναι, ναι, για να εισάγετε ένα φάρμακο για υπατήτητα. Τελευταίας γενιάς, που δεν χρειαζόταν όμως. Εδώ μιλάμε για μία. Μιλάμε για παλιές εποχές. Εδώ μιλάμε όμως για πρακτικές εγκληματικών οργανώσεων. Αλλά εντάξει, εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει.